την υποψηφιότητά του στις προεδρικές εκλογές του 2024, ανακοίνωσε επίσημα ο Ντόναλντ Τραμπ, δεσμευόμενος ότι ο Τζο Μπάιντεν δεν θα μείνει άλλα 4 χρόνια στο Λευκό Οίκο. Όπως είπε, για να ξαναδώσουμε στην Αμερική το μεγαλείο και τη δόξα της, ανακοινώνω την υποψηφιότητά μου στις προεδρικές εκλογές, ενώ διαβεβαίωσε πως αυτή δεν θα είναι δική του εκστρατεία αλλά όλων. Στην αρχή της ομιλίας του τόνισε πως η Αμερική είναι ένα έθνος σε παρακμή, ενώ αναφέρθηκε στα επιτεύγματά του όσο ήταν στην Προεδρία, αλλά και το πόσο καλά έχτισε τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Μίλησε για τα δυνατά νότια σύνορα της χώρας του και την ενεργειακή ανεξαρτησία της, αλλά έκανε αναφορά και στην επιτυχημένη μάχη που έδωσε κόντρα στην Κίνα. Όσο ήμουν πρόεδρος, η Βόρεια Κορέα, η Κίνα και η Ρωσία σεβόντουσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί σεβόντουσαν εμένα, τόνισε, και επιτέθηκε στον Τζο Μπάιντεν για την πολιτική του Δημοκρατικού Προέδρου, τόσο για την οικονομία, το μεταναστευτικό, τη βία, τα ναρκωτικά, όσο και για το στρατιωτικό εξοπλισμό που άφησε στο Αφγανιστάν μετά την απόσυρση των Αμερικανικών στρατευμάτων. Επίσης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στους ρωσικούς πυράβλους που έπεσαν στην Πολωνία και το χαμό που έχει προκληθεί, αλλά και στο κίνδυνο πυρηνικού πολέμου. In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. Όπως ανέφερε μπροστά στο συγκεντρωμένο πλήθος των υποστηρικτών του, ο Τζο Μπάιντεν ενσαρκώνει τις αποτυχίες της αριστεράς και τη διαφθορά της Ουάσιγκτον.